Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το μακρινό Τορόντο του Καναδά. Εκεί θα συναντήσουμε έναν νέο που αγαπά πολύ την Ελλάδα, Έλληνας. Είναι ο Βασίλης Μπουρίκας, γνωστός εκεί στην περιοχή και ως DJ Golden Feta. Α, ωραία, μάλιστα, βέβαια. Κάνει γνωστός. Και καριέρα, είναι και καλλιτέχνης, τα έχουμε ξαναπεί. Να τον καλησπερίσουμε. Ένα παιδί, ένας νέος με το χαμόγελο νομίζω και αυτό μας γεμίζει όλους. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Στην Ελλάδα γενικότερα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχάς, τι κάνεις, πώς είσαι, πώς βιώνεις τα Χριστούγεννα εκεί στο μακρινό Τορόντο και γενικά η ελληνική ομογένεια. Η ελληνική ομογένεια, ωραία. Πρώτα απ' όλα να τα πούμε τα καλά Χριστούγεννα με υγεία. Βέβαια. Τις ευχές. Εδώ, ρε φίλε, οι πιο πολλοί Έλληνες, οι ομογενείς εδώ, τα γιορτάζουμε ως Έλληνες. Έχουμε τα θύματα, έχουμε μάθει σαν Έλληνες, δηλαδή στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι ελληνικά φαγητά, κοτόπουλα, γαλοπούλα, τυρόπιτες, πανακόπιτες, τα πάντα. Ναι. Ό,τι επιβάλλει η παράδοση δηλαδή, των ημερών. Ναι, στην παράδοση, ναι. Πιστεύω ότι φέτος ήταν λίγο πιο δύσκολα με τα μέτρα που έχουμε παγκοσμίως και στην Ελλάδα και εδώ στο Καναδά. Ναι, ναι. Οπότε με λιγότερο κόσμο, μόνο οικογενειακά εδώ στο σπίτι, αλλά και πάλι τα γιορτάσαμε. Αυτές τις μέρες, τις γιορτές, τις γιορτινές μέρες, η Ελλάδα λείπει περισσότερο. Εννοείται. Εννοείται. Εγώ προσωπικά δεν έχω περάσει ποτέ Χριστούγεννα στην Ελλάδα και ήταν να έρθω φέτος, ήθελα πάρα πολύ, λόγω υγείας και την κατάσταση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή δεν το κατάφερα. Αλλά μακάρι του χρόνου και στην Κρήτη ακόμα. Του χρόνου, δεν πειράζει. Νέος είσαι, Βασίλη. Φαντάζομαι ωστόσο ότι μέλη της οικογένειάς σου έχουν κάνει Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Έχεις βιώματα, εννοείται. Σου έχουν μιλήσει και νομίζω έτσι το πάθος των Ελλήνων, των ομογενών αυτές τις μέρες να βρεθούν στην πατρίδα είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τη λογική σε πολλές περιπτώσεις. Εννοείται, εννοείται. Πιστεύω ότι όπως είπες τις γιορτινές ημέρες, αυτό το καιρό πάντα. Πώς να μην λείπει τώρα η Ελλάδα και γενικά την παράδοση των Ελλήνων τώρα από τα φαγητά στα κάλαντα, στον κόσμο, στην οτροπία του κόσμου, τις γιορτές. Επειδή στην Ελλάδα όλοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Βασίλη, στην Ελλάδα δεν τα γιορτάζουν όλοι. Είναι έντονη η κοινότητα εκεί στο Τορόντο του Καναδά, η ελληνική κοινότητα. Ήθη και έθιμα, τι έχουν κρατήσει, θα μας φέρεις κάποια παραδείγματα. Υπήρξαν κάλαντα, υπήρξαν παιδιά που χτύπησαν την πόρτα για να πούν τα κάλαντα. Για πες μας λίγο. Ωραία, εδώ κοίτα να δείτε. Στο Τορόντο που μένω εγώ, πληθυσμού γύρω στα 5 εκατομμύρια, υπάρχει μια ολόκληρη γειτονιά που το έχουμε σαν Greek Town, την ελληνική περιοχή. Και εδώ είναι γεμάτο τώρα, σου λέω, καφετέρειες, καφενεία, ζαχροπλαστεία, μαγαζιά, εστιατόρια Ελλήνων. Και ειδικά και φυσικά τώρα τα Χριστούγεννα. Όχι βέβαια φέτος τόσο πολύ, ναι, λόγω COVID, αλλά γενικά γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με ταμπέλες «Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά», να το απολαμβάνουν τώρα και οι ξένοι και οι Έλληνες οι ίδιοι. Από την άλλη πλευρά, οι Καναδοί πώς γιορτάζουν, τι παραδοσιακό έχουν τώρα για τα Χριστούγεννα, γιατί μας είπες ότι κάποιοι γιορτάζουν, κάποιοι όχι. Ναι, επειδή καλά, εντάξει, ο Καναδάς είναι χώρα τώρα με ανθρώποι από όλο τον κόσμο, δηλαδή από Ευρώπη, Ασία, Αφρική, παντού. Οι Καναδοί το γιορτάζουν κάπως αλλιώς. Τώρα πιστεύω ότι στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι του Καναδού δεν θα έχει όσα φαγητά θα έχει ο Έλληνας. Απλώς είναι κάτι μικρά πράγματα. Οι Έλληνες είναι πιο πολύ με τη θρησκεία π.χ. Που οι Καναδοί είναι πιο πολύ εμπορική η εποχή των Χριστουγέννων. Μάλιστα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είσαι καλλιτέχνης και θέλω να κλείσουμε κάπως έτσι. Δεν ξέρω με τις συναυλίες, με τις εκδηλώσεις εκεί, το καθεστώς το οποίο κυριαρχεί στο Τορόντο ποιο είναι? Στο Τορόντο. Ακριβώς, ναι. Αυτή τη στιγμή, κοίτα, είχαμε αρκετούς, ερχόντουσαν καλλιτέχνες από Ελλάδα. Ναι. Κάναμε εμείς εδώ οι DJs, οι καλλιτέχνες, οι Έλληνο-Καναδοί. Κάθε εβδομάδα σχεδόν Σαββατοκύριακα πάρτι και τέτοια φάση. Ναι, ναι. Τώρα με τα καινούρια μέτρα δεν γίνεται όσο συχνά θα θέλαμε. Υπάρχει έλεγχος δηλαδή για να μπεις και να συμμετέχεις σε μια εκδήλωση? Εγώ θέλω να παρακολουθήσω μια συναυλία σε κλειστό χώρο. Ελέγχουν πιστοποιητικά? Ναι. Ποιο είναι το καθεστώς? Ναι, ναι, ναι. Εννοείται και ελέγχουν πιστοποιητικά. Πρέπει να είμαστε
εμβολιασμένη για να μπει. Ναι. Οπότε εντάξει, είναι αυστηρά τα μέτρα. Όπως παρακολουθώ ότι γίνεται στην Ελλάδα, είναι σχεδόν τα ίδια εδώ. Τι ετοιμάζεις εσύ για πες μας, ένας Έλληνας ο οποίος η αλήθεια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και μάλιστα προχώρησε και σε μία ανάρτηση ο Βασίλης σήμερα το μεσημέρι και είπε ότι θα βγω στην Κρήτη TV και πολύ καλά έκανες και μπράβο σου. Φαντάζομαι και πολλά τα μηνύματα που δέχτηκες. Εννοείται, αφού εδώ στηρίζουμε Ελλάδα τέρμα. Στηρίζετε Ελλάδα και παρακολουθείτε και Κρήτη TV, τα ξέρω, το γνωρίζω. Εννοείται φίλε, υποστηρίζουμε την Ελλάδα γενικότερα και την Κρήτη. Φυσικά έχω έρθει εγώ δύο φορές και την αγαπώ. Έτσι. Για το τι ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη συνεργασία, μεγάλη θεωρώ εγώ, με γνωστό καλλιτέχνη της Ελλάδος, rapper trap φάση με τον FY, που για μένα ως Έλληνο-Καναδό καλλιτέχνη είναι ένα μεγάλο βήμα, είναι ένα μεγάλο σύνδεση, connection τώρα με την πατρίδα, ευκαιρία για να ακουστώ, για να ακουστεί και το όνομά μου στην Ελλάδα και το τραγούδι λέγεται Skyscrapers που φέρν, και διαφημίζει ότι φέρνουν την Ελλάδα στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ θα το παρουσιάσεις. Πρώτα ο Θεός, θα το παρουσιάσεις και σε εμάς. Και σε εμάς, έτσι, επειδή σας αρέσει αυτή η έκφραση. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ την καλησπέρα μας. Με τα καλό να τα ξαναπούμε. Ξέρεις ότι η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή και σε σένα και στους ομογενείς. Μας παρακολουθείτε, μας στηρίζετε, επικοινωνούμε και είναι χαρά μας. Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά. Είναι αυτός ο αυθορμητισμός των του Ελλήνων Έλληνα. Και ένα παραπάνω του Βασίλη, έτσι. Βέβαια, που ξεχωρίζει και τον κάνει ιδιαίτερα αγαπητό. Λοιπόν, Μαρία. Είναι η χαρά τα συνδέσει με την Ελλάδα. Ακριβώς. Έστω και με την τεχνολογία. Βέβαια, σου βγαίνει και ένας αυθορμητισμός και μια αγάπη και μια παραπάνω οικειότητα. Λοιπόν, να πάρεις μια ανάσταξη, αν λέμε και στην πορεία της εκπομπής.